Σε όλα τα επίπεδα. Επειδή εγώ το Σάββατο έχω επίσημα τον απολογισμό μου εδώ, θα δείξουμε το έργο της διοίκησης, τα πεπραγμένα μας και βεβαίως είστε όλοι καλεσμένοι, αλλά επειδή είναι μια δύσκολη μέρα και δεχόμενα και δίνα, δεν μπορούν από εσάς να μιλάτε. Είναι μια ευκαιρία να πω ότι με τη διοίκηση του Μουσουά, στα 4,5 περίπου χρόνια που είμαστε εμείς στη Γύρινα, στο τιμόνι του Δήμου, συνεργαστήκαμε άρεστα. Είχαμε πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι συζητήσει και μια σειρά από αυτά γίνανε. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ξεκινήσαμε το ίδιο στάδιο, ανταποκριθήκαμε στο έτοιμο των ομάδων και μπήκε μια τάξη που νομίζω βοηθάει και την ομάδα και τους προπονήσεις, συνολικά όμως τον αθλητισμό της πόλης. Αυτό που ζητάγατε δηλαδή να οργανωθεί και να μπει μια τάξη και ασφάλεια στο γήπεδο, αυτό το πετύχαμε. Το δεύτερο που είπε νωρίτερα η Στέλλα, και το ευχαριστώ πάρα πολύ, με τα αποδυτήρια. Και αυτό το βήμα ικανοποιήθηκε. Το τρίτο, το οποίο είναι λίγο έξω από την ομάδα του Μουσουά, έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο συνολικά. Επειδή και εγώ και περισσότερο από το διοικητικό συμβούλιο και νομίζω και οι πατεράδες είναι εδώ μέσα, ανήκουμε σε μια γενιά που μεγαλώσαμε στην πόλη μας, που παίξαμε μπάλα στον δρόμο, στις ανάγκες, στις γειτονιές. Δεν φοβόταν οι μανάδες μας, δεν μας ψάχνανε, δεν υπήρχε αγωνία, μη συμβεί κάτι. Άλλες εποχές, λιγότερο πονηρές, λιγότερο ενδεχόμενα, λιγότεροι κίνδυνοι. Τα πράγματα άλλαξαν. Τα παιδιά έχουν κλειστεί μέσα, είναι στην τεχνολογία. Αυτό που είπε η Στέλλα είναι συγκλονιστικό. 500 παιδιά να εξαρτηθούν για νευρολογικές διαταραχές. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι που εμάς ως διοίκηση μας έχει αγγίξει πάρα πολύ. Τι είπαμε λοιπόν, σε κάθε γειτονιά της πόλης, όπου υπάρχει δυνατότητα, θα δημιουργήσουν 10 γήπεδα 5x5 για τα παιδιά της γειτονιάς. Για να μπορούν να πηγαίνουν τους πατεράδες τους, τις παρέες τους, να παίζουν μπάλα. Σε χώρο ασφαλή, κοντινό, που να είναι πάνω απ' όλα αυτός που πρέπει για τα παιδιά. Ήδη έχουμε τελειώσει τα 6 και τώρα παραδόθηκε το 7x7 στέλνα. Δεν είναι 5x5, είναι 7x7. Το οποίο δεσμεύτηκα στον Γιάννη Κολεμπέτη και στον πρόεδρό σας ότι τις ώρες που το θέλει ο Μουσουά θα το έχει για τις προπονήσεις των Ακαδημιών και των παιδιών του. 5, 6, 7, 6, 8, 8, 8, με τον αρχικό οργανισμό. Οι υπόλοιπες ώρες όμως βεβαίως θα είναι για το κοινό ελεύθερα, δωρεάν, θα μπορούν να παίζουν μπάλα όλοι. Τέλος, δύο πράγματα τα οποία θα τα πω επαναλαμβάνω και το Σάββατο, αλλά πρέπει να τα αναφέρω και εδώ. Ένα αίτημα που ήταν πολύ σημαντικό και είμαι χαρούμενος να το ανακοινώσω σήμερα ήταν η αλλαγή του πλεοντάπητα του γηπέδου, του κεντρικού. Την άλλη εβδομάδα βγαίνει ο διαγωνισμός, το καλοκαίρι θα κλείσει το γήπεδο γιατί ήταν 750.000 από το πρόγραμμα επενδύσεων και το γήπεδο των Σουρμένων και το γήπεδο του. Το πρώτο στάδιο θα κλείσει και θα λαϊκεί ο τάπητας. Η διαφορά ποια είναι ότι στο δικό σας γήπεδο πρέπει να γίνει και γεωβιωτικά έργα, πρέπει να σκαφθεί, να περάσουν αρδρευτικά συστήματα από κάτω, από ρόψεις του νερού, γιατί νομίζω ότι έχετε δει πολλά προβλήματα με το νερό να βρέχει, λόγω κακής κατασκευής εξ αρχής. Αυτά όλα τα έχουμε επισημάνει, άλλαξε μελέτη και το καλοκαίρι θα κλείσει και το Σεπτέμβριο που θα έρθετε πλέον, βέβαια και τις προπονήσεις δεν ξέρω τι θα κάνουμε, θα το συζητήσουμε με την ώρα. Το Σεπτέμβριο η ομάδα θα αγωνίζεται κανονικά στο ανακαινισμένο της γήπεδο, στο Γλωτάπητα που ξαξίζει με προδιαγραφές του Λάκη Μέσα. Τέλος.
Μου έχει ζητήσει ο Καλύβας ένα χώρο για να συνεργαστεί ομάδα να κάνει κάτι σαν κλαμπ, κάτι σαν γραφεία. Το θέλει σαν σημείο συνάντηση. Λοιπόν, θα πάρετε ένα χώρο στην Αγγελοπόλεως, ένα από τα μαγαζιά που είναι εξενίκαστα, θα το παραχωρήσουμε στο Βουσουά, να κάνετε εκεί το στέκι σας, στο δικό σας χώρο δηλαδή, και εκεί να συνεργαστείτε πρόεδρο και να κάνετε τις εκδηλώσεις σας και ό,τι άλλο θα πάρετε. Όπως αγαπάτε τον Αγγελοπόλεως, θα πάρετε ένα τέτοιο χώρο. Επειδή ο πρόεδρος μου κρίνιαξε, ξέρετε από τον Καλύβα είμαστε συνέχεια σε προστριβή λόγω σχέσης και αγάπης, μου λέει εμείς δεν πήραμε επιχορήγηση, δεν μας έδωσε λεφτά. Αυτό είναι σχεδόν αληθές, αλλά από το ποτήρι που λέμε καμιά φορά είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Εμείς πήραμε μια απόφαση και λέμε ότι όσες ομάδες ανεβαίνουν κατηγορία, κάθε χρόνο στα ομαδικά αθλήματα θα τις διαχορηγούμε. Προσέξτε με. Και είναι σημαντικό. Όχι εμείς ο Δήμος, εσείς οι πολίτες, καλύπτεται όλα τα έξοδα των αθλητικών εγκαταστάσεων. Είμαστε από τους λίγους Δήμους στη χώρα που δεν πληρωνόμαστε μέσα σε εγκαταστάσεις από κανέναν. Τις επιχορηγούμε απόλυτα σε όλα τους τα έξοδα. Φώτα, νερά, τα πάντα. Και τις συντήρησεις βεβαίως. Ξεκινήσαμε να δίνουμε και κάποια χρήματα ως μια ελάχιστη βοήθεια επιπλέον στο μεγάλο αγώνα που κάνουν οι άνθρωποι των ομάδων. Γιατί ξέρω ότι βάζουν από τσέπη τους, ξέρω ότι αγωνίζονται, ξέρω ότι δεν φτάνει αυτό που κάνουν και οι γονείς βεβαίως δεν έχουν γιατί οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Φέτος για τον Βουσουά, αν και δεν ανέχει κατηγορία, επειδή ακριβώς παίζει στην Αλφαβητική, θα πάρετε 5.000 ευρώ στην επιχορήγηση που θα βγάλουμε τον επόμενο χρόνο. Για να είμαστε και συνεχείς με την ομάδα που παίζει στη μεγαλύτερη κατηγορία. Φέρετε εσείς στο κύπελο δε, στο τελικό, και εδώ είμαστε για κάτι παραπάνω. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Αγωνιαίος ήλιος αυτής της ομάδας και ταυτόχρονα δεν θα υπήρχε καν. Κύριε Αγγελίνε. Μπράβο εσείς τον κύριο Βασίλη, θα την κάνω βήμα όπως κύριος Σταγάτος. Να προσθέσω σε αυτά που είπε η Στέλλα, γιατί αυτή η παρέα που βλέπετε πίσω, αυτά τα παιδιά, γιατί είναι σαν και σαν παιδιά, ξεκίνησε το 1998 με προστάζει τον κύριο Αγγελίνο. Τον έχουμε πάντα μαζί μας. Για εσύ την αφορή το κάνει και το γράμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καταχράζομαι με τον πρόεδρο. Θέλω να σας πω κάτι που δεν το ξέρετε περισσότερο. Εγώ προσωπικά υπήρξα για λίγο διάστημα υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Βουσουά. Και τι ήταν ο Βασίλης Παυγερνός, αγαπημένος φίλος και συνεργάτης του παλιότερα. Ακούστε να σας πω κάτι για να καταλάβετε. Αυτή η πόλη. Θέλω να ακούσετε τα παιδιά. Αν εσείς παίζετε μπάλα σήμερα στο Βουσουά, είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Βασίλης ο Αγγελινός και κάποιοι άλλοι μαζί του βεβαίως, θα τους αναφέρουν λογικά αργότερα, έβαλαν πλάτη και δημιουργήθηκε το Βουσουά. Άνθρωποι οι οποίοι χρηματοδοτούσαν τον Βουσουά για χρόνια και τον στήριζαν. Θα σας πω μόνο ένα περιστατικό και πρέπει να ακουστεί. Ο Αγγελινός υπήρξε πατέρας για τον Βουσουά. Υπήρξαν ποδοσφαιριστές που είχαν προβλήματα οικογενειακά, προβλήματα μαθησιακά. Και επειδή ήταν στην εκπαίδευση εκείνα τα χρόνια, ο Βασίλης αναλάβανε αυτά τα παιδιά και τα έπαιρνε στο φροντιστήριο δωρεάν από τη σκέπη του, μέχρι να τελειώσουν και να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Ξέρω πολλά τέτοια παιδιά, πολλές τέτοιες οικογένειες, που χάρη στο Βασίλη τα παιδιά αυτά περάσαν στο πανεπιστήμιο χωρίς να πληρώσουν ποτέ οικογένειες, γιατί δεν μπορούσαν έτσι κι αλλιώς, λόγω του Βασίλη του Αυγερινού. Αυτό είναι ο Βασίλης του Αυγερινού, αυτό που παραδέχομαι σήμερα. Αυτό πρέπει να ακουστεί κάποια στιγμή, Βασίλη, να προσθέσω σε αυτά τον Πολύμαρχο, όχι μόνο βοηθούσε μαθητές. Όταν έλεγα την ομάδα και υπήρξαν κάποιοι ποδοσφαιριστές που ήταν άνεργοι, ακόμα έχουν τη δουλειά, ξεκίνησαν με την προβλή του κ. Αγγελίου, τους έβαλε σε δουλειά και ακόμα είναι μισθωτοί και παίρνουν και τον μισθό της κανονικά. Και όταν σταμάτησα τη δουλειά, ζητήσαμε μεταγραφή. Δεν το ξεχνάμε γι' αυτά. Για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται και λίγο οι παλιοί. Δεν θα σας κουράσω. Απόφαση για να έλαβε τη στήριξη του ΣΟΑ. Μια ομάδα στη γάμα κατηγορία που με μεγάλη αγωνία προσπαθήσαμε Ιούνιο του 1998. Με μεγάλη αγωνία την πρώτη χρονιά προσπαθήσαμε να βρούμε ρούχα και μια 18. Γιατί είχαμε όχι γεμάτη ομάδα από παίχτες. Δουλέψαμε 20 χρόνια, ήρεμα, ήσυχα, με χαμηλούς τόνους. Δημιουργήσαμε μέχρι την εποχή που σταμάτησα εγώ 12 ομάδες,
και μάλιστα σας είπα με χαρά όπως από οι ομάδες έχουν γίνει 17. Χαρά στο κουράγιο σας. Για όλα αυτά τα χρόνια είμαι περήφανος. Είμαι περήφανος γιατί δεν ήρθαμε ποτέ σε συναλλαγή. Δεν επιτρέψαμε ποτέ σε κανέναν να μας πάρει τηλέφωνο, όπως και δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο για να ζητήσουμε κάτι. Σε αυτό το ταξίδι των 20 χρόνων υπήρχαν στεγονοδόγες, αγωνίες, αλλά και πάρα πολύ μεγάλες χαρές. Φτάσαμε βέβαια στο θέατρο το 15, στο παιχνίδι Γάλλιο Χολαργός, που έγινε μια... δεν θα ήθελα να χαρακτηρίσω, ένα θέατρο να λύγεις, και παρόλο που έπρεπε να τερματίσουμε πρώτοι στον όμιλο για να πάμε στα παράζ για τη γάμα εθνική, έγινε μια άσχημη φάση στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Αλλά πιο πολύ στεναχωρήθηκα που ποτέ αυτές οι ομάδες δεν τιμωρηθήκαν από την ΕΠΣΑ όταν παρέμβησαν την εντολή της ΕΠΣΑ ότι όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινάνε μαζί την ίδια ώρα. Οι κύριοι σε αυτό το παιχνίδι αρχίσαν το παιχνίδι μισή ώρα αργότερα, τάχατες ότι τα δίχτυα ή αποδομές κλπ. Και όταν έμαθαν ότι ο Μουσουά κέρδισε την ελπίδα γίνανε γύρω 2-0 και πήγαινε για την Πορτιά, έγινε ένα πέναλτι και κέρδισε το Γάλλο. Αυτό σηματοδότησε την αποχώρησή μου. Είπα στον Αυγερινό, μέχρι εδώ φτάνει αρκετά, να περάσουν οι νέοι μπροστά και εσύ από πίσω, ό,τι μπορεί να βοηθήσει, θα βοηθήσει. Σε αυτό το ταξίδι δεν λέει τίποτα ο Αυγερινός. Σε αυτό το ταξίδι βοήθεια ήταν από τα συντρόφια μου, που σαν οικογένεια 20 χρόνια, με πολύ γρήνα πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν είχαμε μεταξύ μας προσθήκες. Αυτή την πλακέτα δεν τη δέχουμε σαν μια συμμετοχή στο Ουσουά. Αυτή την πλακέτα για μένα δίνει την αγάπη της παρέας μου, στους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για αυτό το ταξίδι, όλους μαζί, αλλά και έναν έναν χωριστά. Είναι οι φίλοι μου, είναι οι δικοί μου άνθρωποι. Ο Γιάννης Κουζάκης, ο Στέφανος Βάλλας, ο Γιάννης Κανάσιος, ο Δημήτρης Καλύβας, ο Κώστας Βασιμάκης, και μέσα σε αυτή την παρέα προσεκτέψαν και νεότερα πρόσωπα, ο Δημήτρης Κοκκινέλης και ο Νίκος Παπαμιχαήλ. Αν ξέχασα κάποιον, να με συμπαθεί γιατί και η ηλικία μπορεί να τα έχουν αυτά. Σε αυτό το διπορικό όμως δεν θα γίνει τίποτα αν δεν υπήρχε ο αρχιτέκτονας και ο σχεδιαστής του δρόμου που λέγεται Γιάννης Βεβέντης. Όπως είπα, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους μαζί για να λέμε χωριστά και η ζωή συνεχίζεται. Θα ήταν βέβαια παράληψή μου να μην μπορώ να ευχαριστώ για την γυναίκα μου, η οποία 20 χρόνια δεν μου έκανε ποτέ οικονομικό έλεγχο και 20 χρόνια γιορτές, αργίες, Σαββατοκύριακα έτρεγε μόνη της στο σπίτι γιατί και τα δύο παιδιά παίζανε μπάλα σε κάποιο γήπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά και πάνω απ' όλα υγεία σε όλους και ειδικότερα στους αντιπάλους για να φτιάξουμε πελάτες στα παιχνίδια μας. Ευχαριστώ πολύ. Άξιος παραστάτης και συνεχιστής του έργου του κυρίου Αυγερινού μέχρι και σήμερα σε όλους τους τομείς είναι ο κύριος Γιάννης Κουζάκης, ο οποίος, όπως και ο κύριος Αυγερινός ανέφερε, έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα. Κύριε Κουζάκη, αν θέλετε, κύριε Τσαρπαλή, αν μπορείτε να κάνετε την πράγμαση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάννης Κουζάκης διαδέχεται τον Βασίλη Αυγερινό στην Προεδρία του Συλλόγου. Είναι στην ομάδα το 1998. Ένα μεγάλο χειροκρότημα.
θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι μια πολύ σοβαρή επιβράβευση για μένα, για όλα αυτά που έχω προσφέρει στο Σύλλογο, με ιδιοτέλεια, με ήθος, με αγώνα μέχρι και σήμερα. Συνήθως οι πλακέτες βέβαια τις δίνουν όταν κάποιος αποχωρεί. Θέλω να επισημάνω σε όλους και στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι εγώ δεν θα αποχωρήσω, θα είμαι πάντα κοντά στην ομάδα, όπως ήμουνα πάντα. Επίσης, θα ήθελα να πω κάτι, ότι καλό είναι να λέμε τα καλά, να τα λέμε όλα, να κάνουμε επέμβους, αλλά να κάνουμε και λίγο αυτοκριτική. Έτσι. Και καταλαβαίνω κάποιοι γιατί το λέω, γιατί εάν δεν κάνουμε αυτοκριτική, θα γίνουν και κάποια πράγματα, κάποια παιδιά θα βγουν από το γήπεδο χωρίς την δικιά τους ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα είναι δασκάλα σε κάποιο δημοτικό σχολείο. Είναι πρόεδρος του Σύλλογου της Ελληνικής Γυμναστικής, με εξαιρετικές επιτυχίες. Και μισή παιδεία επικοινωνεί με τον αθλητισμό, κύριε Λυκοθόδη. Κύριε Λυκοθόδη, να κάνουμε την πράγμαση. Ένα θερμότερο πρότυπο για τον Γιώργο Κοκκινέζη. Να πείτε στα παιδιά σας να γεμίσουν τα γήπεδα σε οποιοδήποτε άθλημα. Γλιτώνουν πάρα πολλά πράγματα. Μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ας το θέλω. Τώρα θα τιμήσουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας από εμάς. Ξεκίνησα να παρακολουθεί το ποδόσφαιρο στην Αγίουπολη πάρα πολύ μικρός. Παρακολουθήσα από στενά την άλλη μάτσα Αγίουπολη στον Αωνά, ήταν και προτιστή στον Αωνά. Τον έχουμε μαζί μας. Είναι ένας άνθρωπος που θα τον δούμε σε όλα τα αθηναϊκά γήπεδα μαζί μας και θα τον τιμήσουμε απόψε για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο της πόλης. Θα καλέσω λοιπόν τον Στέλιο τον Ηλιόπουλο να έρθει στη στιγμή. Ένα θερμότερο πρόβλημα. Και θα καλέσω τον Αγίουπολη τον κύριο Κουρτικό να κάνει την πράγμαση. Συνεχίζουμε τις βραβεύσεις. Τώρα θα πάμε στο ένα αγωνιστικό μας τμήμα που την περασμένη σεζόν έκανε εξαιρετικές αγωνιστικές επιτυχίες. Πρέπει να έπαιξε γύρω στα 40-50 παιχνίδια και νομίζω έκανε μόνο δύο ήττες. Στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ που συμμετείχε πήρε όλα τα παιχνίδια με σαρωτικές νίκες. Το καλοκαίρι στο Σοφικό σήμερα τουρνά πάλι στην ΕΠΣΑ γύρισε με τα τρόπαια στις αποσκευές του. Θα δούμε ένα σχετικό βίντεο και μετά θα καλέσουμε τα παιδιά των Juniors, K12 που είναι νέα ονομασία, εμείς το ονομάσουμε Δίας, να ανέβει στη σκηνή. Μην είμαστε έτοιμοι για το βίντεο. Ευχαριστώ.
καλέσουμε λοιπόν το Δία με τον προπονητή τον κύριο Χατζάρα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Αρμά, ο οποίος έδωσε οπτικό υλικό για αυτό το βιντεάκι. Κύριε Κορτζίδη, θα μας κάνετε την τιμή να κάνετε την βράβευση των παιδιών. Ραπιό! Είναι τα πιτσιρίκια. Ραπιό! Μιλάτε. Καθάρα να πάρετε την λαγιά με τον κύριο Κορτζίδη. Τα δώρα είναι στο γραφείο. Ο μόνος που θα πάρει σίγουρα φλουρί είναι ο Δήμαρχος, στον οποίο ο Σύλλογος θα κάνει δώρο ένα σημαίνο μεταγιόν του Κουσουά να μας βλέπει κάθε μέρα. Μετά την κοπή από τον Δήμαρχο, το κάθε φλουρίδα συνοδευόμενο από τον προπονητή του θα βγει έξω το φουαγέ, θα πάρετε τα κομματάκια οι αθλητές και τα δώρα που σκεφτείς θα τα πάρει μέσα στην κοβάδα μέσα από το γραφείο. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Σιγά σιγά τα τμήματα. Θα βγει έστω παλιά τα κάθε τμήμα και θα πάρουμε τα κορά. Θα πάρουμε το κομμάτι μας και έξω από εκεί υπάρχουν αναψυκτικά, υπάρχουν για τους μεγάλους ρακές και ερέσματα. Ευχαριστούμε πολύ και καλή χρονιά σε όλους.